Σήμερα, παιδιά. Σήμερα θα ασχοληθούμε με φυσική. Γιατί μαθαίνω φυσική? Για να μπορώ να ερμηνεύω πράγματα, καταστάσεις, φαινόμενα που υπάρχουν γύρω μου και να μην θεωρώ πράγματα αυτονόητα, κάτι που κάνουν εκείνοι που δεν μαθαίνουν φυσική. Πρέπει να μπορώ να τα ερμηνεύσω όμως με το σωστό τρόπο, γι' αυτό χρησιμοποιώ πάντοτε αυτό που ονομάζουμε επιστημονική μεθοδολογία. Και τι είναι αυτό κύριε, θα το ρωτήσετε σίγουρα. Πολύ απλά, αφού γίνεστε μικροί επιστήμονες, θα πρέπει κάθε πράγμα το οποίο παρατηρείτε, ερμηνεύετε, να χρησιμοποιείτε τις σωστές λέξεις, δηλαδή να έχετε ακρίβεια, να είστε σαφής, δηλαδή να βάζετε αυτές τις λέξεις στη σωστή σειρά, ώστε να μπορεί να το καταλαβαίνει ο οποιοσδήποτε και ταυτόχρονα να είστε σύντομοι. Δηλαδή, να μην χρειάζεστε παραπάνω από 4-5 γραμμές για να διατυπώσετε αυτό που παρατηρείτε. Η ενότητα με την οποία θα ασχοληθούμε είναι μια ενότητα που τη μελετούμε και στην 5η τάξη αλλά και στην 6η. Είναι η ενότητα της θερμότητας. Η θερμότητα κρύβει από πίσω πολλές πολλές έννοιες, όπως είναι η θερμοκρασία, όπως είναι η θερμική ενέργεια, η θερμική ισορροπία. Όλες αυτές τις έννοιες θα τις δούμε αναλυτικά μέσα από τα παραδείγματά μας. Και πάμε ευθύς να ξεκινήσουμε. Τι είναι αυτό, το γνωρίζουμε όλοι. Είναι το θερμόμετρο. Και μάλιστα δεν υπάρχει ένας τύπος θερμομέτρου, είναι ακριβώς το υδραργυρικό θερμόμετρο, που πια δεν κυκλοφορεί πολύ, λόγω του ότι ακριβώς μέσα έχει τον υδράργυρο. Ο υδράργυρος όμως είναι από τους καλύτερους αγωγούς θερμότητας. Και τι σημαίνει αυτό κύριε αγωγός θερμότητας, σωστή ερώτηση. Πολύ απλά υπάρχουν υλικά σώματα μέσα από τα οποία η θερμότητα ρέει, αυτό είναι το ρήμα που χρησιμοποιούμε στη θερμότητα, εύκολα και γρήγορα. Και άλλα υλικά σώματα που από μέσα τους ρέει η θερμότητα δύσκολα και αργά. Εκείνα τα λέμε κακούς αγωγούς της θερμότητας. Ο υδράργιος λοιπόν είναι ένας καλός αγωγός της θερμότητας. Γι' αυτό το λόγο μας βάζει η μαμά το θερμόμετρο για να διαπιστώσει αν έχουμε πυρετό. Μ, για πάμε σε αυτή τη φράση. Αλήθεια. Μας δείχνει δηλαδή το θερμόμετρο, τη θερμοκρασία. Δηλαδή η θερμοκρασία μας δείχνει αν είμαστε θερμοί ή ψυχροί. Όχι. Αυτό που μας δείχνει η θερμοκρασία είναι το πόσο θερμοί είμαστε, το πόσο ψυχροί είμαστε. Αυτό ακριβώς εκφράζει η θερμοκρασία. Και μπορώ να το μετρήσω αυτό. Δηλαδή η θερμοκρασία είναι ένα μετρήσιμο μέγεθος, όπως είναι το μήκος, το πλάτος, το ύψος. Όλα αυτά είναι μεγέθη, γιατί μπορώ να τα μετρήσω. Και αφού έχει να κάνει με τη φυσική, δηλαδή με τη φύση, θα το πω ένα φυσικό μέγεθος. Που δεν μας δείχνει η θερμοκρασία αν ένα υλικό σώμα είναι θερμό ή ψυχρό, αλλά πόσο θερμό και πόσο ψυχρό. Άρα λοιπόν όταν η μαμά μας λέει έλα να βάλεις θερμόμετρο για να δω αν είσαι ζεστός, θα πρέπει εμείς να διορθώσουμε και να πούμε να δεις πόσο ζεστός είμαι. Πάνω από το κανονικό ή όχι. Για πάμε να δούμε βήμα-βήμα και να θυμηθούμε δύο ανθρώπους που ακριβώς στην θερμοκρασία, σε αυτό το φυσικό μέγεθος, έπαιξαν μεγάλο ρόλο. Ίσως πάει το μυαλό σα γιατί του έχετε ακούσει. Αριστερά είναι ο Κέλσιος. Ο Κέλσιος ήταν ένα Σουηδό αστρονόμο και ήταν αυτό που το 1742 πρότεινε μία κλίμακα μέτρηση τη θερμοκρασία. Αυτή που έχει καθιερωθεί σχεδόν σε όλο τον κόσμο. Του βαθμού Κελσίου και όχι Κελσίου που πολλέ φορέ λέμε λανθασμένα. Άρα λοιπόν οι βαθμοί Κελσίου προήλθαν από τον Κέλσιο. Αργότερα ήρθε ένας άλλος Γερμανός, φυσικός, μηχανικός, εφευρέτης, ο Φαρενάιτ. Ο Φαρενάιτ ήταν και αυτός ο οποίος έδωσε το όνομά του σε μία μονάδα μέτρησης της θερμοκρασία. Με διαφορετικό τρόπο μετρούμε σε βαθμούς Κελσίου, με διαφορετικό τρόπο μετρούμε τη θερμοκρασία σε βαθμούς Φαρενάιτ. Πάμε να δούμε μία προσομοίωση πειράματος όπου ακριβώς θα αποδείξουμε με εργαλείο τη θερμοκρασία, δηλαδή το πόσο θερμό ή πόσο ψυχρό είναι ένα υλικό σώμα, κάτι που το ξέρουμε ήδη από τις μορφές ενέργειας, ότι η θερμότητα ρέει από το θερμό στο ψυχρό. Μπορούμε να δούμε λοιπόν την προσομοίωση όπου έχουμε ένα ψυχρό υλικό σώμα, 20 βαθμών Κελσίου, και ένα θερμό υλικό σώμα, 80 βαθμών Κελσίου. Το μπλε και το κόκκινο αντίστοιχα. Αν επιλέξω να έρθουν σε επαφή, θα παρατηρήσω ότι η θερμοκρασία τους διαρκώς μεταβάλλεται και θα φτάσουν σε κάποιο χρονικό σημείο, αυτό αποδεικνύεται μόνο πειραματικά το πόσο χρόνο χρειάζεται, που τα δύο υλικά σώματα αυτά θα έχουν ακριβώς την ίδια θερμοκρασία. Το βλέπουμε. 50 βαθμοί και στα δύο υλικά σώματα. Τότε λέμε ότι τα δύο υλικά αυτά σώματα βρίσκονται σε κατάσταση θερμικής ισορροπίας. Όχι θερμικής ισότητας, η ισότητα είναι στα μαθηματικά. Μην μπερδεύεστε. Θερμική ισορροπία. Όμως αν υποθέσουμε ότι έχω ένα υλικό σώμα α, όπου έχει ακριβώς τους προηγούμενους βαθμούς Κελσίου, να τους ξαναδούμε, 20, και ένα υλικό σώμα β με 80 βαθμούς Κελσίου, όταν βρεθούν σε επαφή, αλλά σταματήσουν να βρίσκονται σε επαφή, δεν θα έχουμε θερμική ισορροπία. Θερμική ισορροπία λοιπόν έχουμε όταν δύο υλικά σώματα έχουν την ίδια ακριβώς θερμοκρασία για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτό ακριβώς που βλέπουμε στην προσομοίωση αυτή, στην πολύ ωραία προσομοίωση, μπορούμε να διαπιστώσουμε χρησιμοποιώντας ένα εργαλείο που θα έχουν κάνει σίγουρα εσείς οι μαθητές της έκτης τάξης και οι μαθητές της πέμπτης θα το κάνουν την επόμενη χρονιά. Είναι τα διαγράμματα. Ακριβώς τα διαγράμματα και τα ραβδογράμματα, που είναι αδελφάκια αυτά τα δύο, μπορούμε από αυτό να διαπιστώσουμε πότε έχουμε θερμική ισορροπία. Όταν ακριβώς αυτές οι δύο, αυτά τα δύο σημεία βρίσκονται στο, στην ίδια ευθεία. Θα το δούμε στην επόμενη ακριβώς ε, πολύ ωραία προσωμείωση, όπου έχουμε και εδώ το νερό, το ψυχρό που έχουμε στους 20 βαθμούς Κελσίου, βλέπετε, το μεγάλο δοχείο και το θερμό νερό που είναι στους 80 βαθμούς Κελσίου. Δίπλα ακριβώ είναι τα διαγράμματα όπου η κόκκινη καμπύλη είναι του θερμονερού νερού και η μπλε είναι του ψυχρού. Αν ξεκινήσει ακριβώς να παίζει η προσομοίωση, θα δούμε τη μεταβολή θερμοκρασίας στα δύο θερμόμετρα, ενώ θα παρατηρήσουμε αυτό ακριβώς να συμβαίνει στο διάγραμμα που υπάρχει δίπλα. Παρατηρήστε το. Δείτε ότι κάποια στιγμή όταν τα δύο θερμόμετρα θα φτάσουν στους ίδιους βαθμούς Κελσίου θα παραμείνουν εκεί και ακριβώς αυτό θα φανεί στο διάγραμμά μας. Παρατηρήστε όμως από κάτω στον οριζόντιο άξονα όπως ονομάζεται ότι χρειάζεται αρκετός χρόνος. Δείτε τα λεπτά. Κοντεύουμε να φτάσουμε στη διάρκεια μίας ώρας. Πάμε όμως να επιστρέψουμε. Άρα, αν μπορούσαμε να κάνουμε μία πρόχειρη κατηγοριοποίηση στα υλικά σώματα, υπάρχουν εκείνα μέσα από τα οποία ρέει η θερμότητα εύκολα και γρήγορα, θα τα πω καλού αγωγού, και εκείνα από τα οποία ρέει η θερμότητα δύσκολα και αργά, θα τα πω κακού. Όμως εδώ υπάρχει μία παρανόηση. Σκεφτείτε, σκεφτείτε ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Ας πούμε, ότι έχω το υλικό σώμα α, το οποίο είναι φτιαγμένο από ατσάλι. Το υλικό σώμα β, που είναι φτιαγμένο από πλαστικό. Αν ενώσω τα δύο αυτά υλικά σώματα και το υλικό σώμα α θα είναι πολύ απλά ο καλός αγωγός και το υλικό σώμα β θα είναι ο κακός. Αν έχω τρία υλικά σώματα όμως, ατσάλι, πλαστικό και μαλλί, το μάλινο υλικό σώμα θα είναι ο χειρότερος αγωγός. Τότε θα πρέπει να πούμε, για να είμαστε σωστοί επιστημονικά, ότι το πλαστικό υλικό σώμα είναι καλύτερος αγωγός σε σχέση με το μάλινο. Δεν είναι τυχαίο ότι τα παλιά χρόνια οι παπούδες που μένανε στα χωριά σε πέτρενα σπίτια δεν είχαν άλλον τρόπο να εξασφαλίσουν τη ζέστη μέσα στο σπίτι και σκέφτονταν κάτι πολύ πρακτικό, μιας και δεν υπήρχαν συστήματα θέρμανσης ή καλοριφέρ. Ποιο ήταν το πρακτικό? Πολύ απλά. Την άνοιξη προς καλοκαίρι, επειδή το κύριο επάγγελμά του ήταν κτηνοτρόφι, τα πρόβατα που έχουν πικρό μαλλί, αν δεν τα κούρευαν, είναι σίγουρο ότι θα πάθουν ανασφυξία. Έπαιναν λοιπόν το μαλλί και έφτιαχναν φλοκάτες και μοκέτες, τις οποίες έβαζαν στο δάπεδο, ή στους τοίχου, με αποτέλεσμα να εξασφαλίζουν μια πολύ καλή θερμοκρασία καθ' όλη τη διάρκεια του χειμώνα. Το καλοκαίρι τα πέταγαν και όταν ξανακουρεύονταν τα πρόβατα έφτιαχναν καινούρια. Τι ακριβώς έκαναν οι παππούδες και οι τα παλιά χρόνια. Πολύ απλά έφτιαχναν αυτό που λέμε θερμομόνωση. Πάμε τώρα σε μια άλλη έννοια σχετική με τη θερμότητα. Είναι η θερμική ενέργεια. Η θερμική ενέργεια δεν είναι το ίδιο πράγμα με την θερμότητα. Η θερμότητα είναι μορφή ενέργειας. Ρέει η θερμότητα από το θερμότερο στο ψυχρότερο. Πιο θερμότερο, το θερμότερο υλικό σώμα. Ποιο ψυχρότερο, το ψυχρότερο υλικό σώμα. Η θερμική ενέργεια είναι πολύ απλά η κίνηση των μορίων του κάθε υλικού σώματος. Οι διαφορές αυτές στην απώλεια θερμότητας ή στην αύξηση, στην παροχή θερμότητας και στην αύξηση θερμοκρασίας, μας οδηγούν ακριβώς στα τρία υλικά σώματα, στερεό, υγρό, αέριο, σε τέσσερα φαινόμενα τα οποία κάνουμε στην πέμπτη τάξη του Δημοτικού. Η συμπίκνωση, όπου ακριβώς όταν το αέριο έχει απώλεια θερμότητας γίνεται υγρό, ενώ το υγρό όταν αυξάνεται η θερμοκρασία του, δηλαδή του παρέχεται θερμότητα, μετατρέπεται σε αέριο. Αυτή είναι η εξάτμιση. Το αντίστοιχο ανάμεσα στο στερεό και στο υγρό. Όταν από το στερεό υλικό σώμα έχω αύξηση θερμοκρασίας, τότε γίνεται υγρό. Έχω το φαινόμενο της τήξης. Ενώ όταν έχω απώλεια θερμοκρασία, απώλεια θερμότητα και μείωση θερμοκρασία από το υγρό, τότε το υγρό γίνεται στερεό, δηλαδή έχω την πήξη. Ζωντανό παράδειγμα, τα παγάκια. Πώς ακριβώς φτιάχνω παγάκια, από το νερό που βάζω στην παγωδίκη, μειώνεται διαρκώς η θερμοκρασία τους και έτσι φτιάχνω στερεό υλικό σώμα, δηλαδή τα παγάκια. Η θερμική λοιπόν ενέργεια είναι η κίνηση των μορίων που περιέχεται μέσα σε ένα υλικό σώμα. Δεν είναι θερμότητα και για να μιλήσουμε με πιο επιστημονικούς όρους, η θερμική ενέργεια αναφέρεται στα... στον μικρό κόσμο, δηλαδή στα μόρια. Ενώ η θερμότητα αναφέρεται στον μακρό κόσμο, δηλαδή στα υλικά σώματα. Ένα θερμό υλικό σώμα έχει υψηλή θερμική ενέργεια. Και να πάρουμε για παράδειγμα τα αέρια υλικά σώματα. Τα μόρια των αερίων υλικών σωμάτων πολύ απλά κινούνται δεξιά-αριστερά και με σχετικά μεγάλη ταχύτητα. Αν τα μόρια ενός αέριου υλικού σώματος αυξάνουν τη θερμική τους ενέργεια, δηλαδή γίνεται θερμότερο το αέριο υλικό σώμα, τα μόρια αυτά κουνιούνται ακόμα πιο γρήγορα. Έχουν αυξημένη θερμική ενέργεια. Θα μπορούσαμε να δούμε ακριβώς την κίνηση των μορίων. Αν παρατηρήσουμε αυτά τα μπλε και κόκκινα μόρια, φυσικά δεν υπάρχουν μπλε και κόκκινα μόρια, αλλά θα παρατηρήσουμε ότι τα κόκκινα μόρια κινούνται με μεγαλύτερη σχεδόν ταχύτητα. Ακριβώς αρχίζει το υλικό σώμα το οποίο έχει τα συγκεκριμένα μόρια να αυξάνεται η θερμοκρασία του. Πάμε λοιπόν να εξηγήσουμε ένα βήμα παρακάτω τι είναι τώρα η θερμομόνωση αυτό που λέγαμε προηγουμένως για τους παπούδες με τα μάλινα χαλιά και τις φλοκάτες, τα οποία έβαζαν στους τοίχου και στο δάπεδο. Εξασφάλιζαν θερμομόνωση. Τι είναι η θερμομόνωση? Η τοποθέτηση ανάμεσα στα τούβλα ενός σπιτιού, ενός κακού αγωγού θερμότητας, όπως ακριβώς βλέπουμε στην αριστερή εικόνα. Το πιο συνηθισμένο υλικό θερμομόνωσης είναι το φελιζόλ. Ναι, η ερώτηση είναι σίγουρα... Βέβαια, είμαι σίγουρος ότι θα την κάνετε. Ποια είναι η ερώτηση. Γιατί κυρία να βάζουμε εμείς φελιζόλ και να μην βάλουμε μαλλί, ώστε να μπορέσουμε να εγκλωβίσουμε τη θερμότητα μέσα στο σπίτι μας για μεγάλο χρονικό διάστημα. Σωστό το ερώτημα. Το θέμα είναι ότι αν βάλουμε μαλλί ανάμεσα στα τούβλα, κάποια στιγμή το μαλλί, επειδή προέρχεται από ζωντανό οργανισμό, θα αρχίσει να μυρίζει, θα αρχίσει να αποσυντήθεται. Άρα δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε τη δουλειά μας. Και τι θα κάνεις εκεί, θα γκρεμίσεις το σπίτι, γι' αυτό το φελείς όλοι. Όμως ποιο είναι το ερώτημα, σκεφτείτε το. Για να έχω ένα ζεστό σπίτι χρειάζομαι ισχυρό σύστημα θέρμανσης ή ισχυρή θερμομόνωση. Είμαι σίγουρος ότι καταλήξατε στην ισχυρή θερμομόνωση. Χρειάζομαι ισχυρή θερμομόνωση γιατί αν δεν την έχω και στους 40 βαθμούς να έχω το καλοριφέρ δεν υπάρχει περίπτωση να μπορέσω να κρατήσω το σπίτι μου ζεστό. Για δείτε κάποιες λανθασμένες φράσεις τις οποίες ακούμε πολύ συχνά. Λέει η μαμά, μην ανοίγεις το παράθυρο, μπαίνει το κρύο μέσα στο σπίτι. Άραγε είναι σωστή αυτή η φράση. Για σκεφτείτε αυτό που έχουμε πει, η θερμότητα ρέει από το θερμότερο στο ψυχρότερο. Το θερμότερο λοιπόν είναι το εσωτερικό περιβάλλον του σπιτιού μας, το εσωτερικό περιβάλλον της τάξης μας. Αν ανοίξω τα παράθυρα, τι κάνει η θερμότητα ρέει από μέσα προς τα έξω. Η σωστή φράση λοιπόν θα ήταν μην ανοίγεις το παράθυρο γιατί θα φύγει ζέστη από μέσα. Πόσες φορές έχουμε ακούσει αυτή τη φράση. Γιατί δεν φόρεσαι στο μάλινο μπουφάν σου που σε ζεσταίνει δηλαδή παραμένουμε ζεστοί γιατί φοράω το μάλινο μπουφάν που θυμίζω είναι κακός αγωγός θερμότητας. Όχι. Ο κακός αγωγός θερμότητας θα εγκλωβίσει τη θερμότητα που θα ρέει από εμάς προς τα έξω. Το θερμότερο υλικό σώμα είμαστε εμείς και έρχεται το μάλινο μπουφάν και εγκλωβίζει τη θερμότητα που ρέει από εμάς προς τα έξω. Άρα λοιπόν δεν μας ζεσταίνει το μάλινο μπουφάν, αλλά μας κρατά ζεστό Πώς θα ήταν αλλιώς σωστή η φράση. Για σκεφτείτε. Αν σας έλεγα γιατί δεν φόρεσες το μάλινο μπουφάν σου. Για να μην κρυώνεις. Θα ήταν σωστό ή λανθασμένο. Θα ήταν σωστό. Γιατί αν η θερμότητα έρεε από εμάς προς τα έξω, τότε ο οργανισμός μας θα άρχισε να, μειώνεται, να μειώνει η θερμοκρασία, άρα κάποια στιγμή θα κρυώναμε. σε κάτι το οποίο το γνωρίζετε ίσως. Για ποιο λόγο βάζουν τα... το κρασί, κυρίως το κρασί, όταν παραχθεί από το μούστο σε βαρέλια μέσα ξύλινα και στα κελάρια, τα οποία δεν ήταν πάνω στην ταράτσα, αλλά κάτω, στα υπόγεια. Και αφού βγει από το βαρέλι, θα το βάλω σε γυάλινο μπουκάλι, κλεισμένο με φελό. Πολύ απλά, όλα αυτά το ξύλινο βαρέλι, ο φελός, το γυάλινο μπουκάλι, είναι κακή αγωγή της θερμότητας, άρα η θερμότητα θα ρέει έξω δύσκολα και αργά. Τι πετυχαίνω με αυτό? Πολύ απλά να διατηρώ τη θερμοκρασία την αρχική του κρασιού με την οποία παράχθηκε, κατά συνέπεια θα μπορώ να διατηρώ και την γεύση του. Αυτό είναι το μυστικό του καλού κρασιού. Να μπορέσω να διατηρήσω την αρχική του θερμοκρασία. Έτσι διατηρώ και τη γεύση του. Πάμε σε κάτι που θα το κάνετε κυρίως στην έκτη τάξη. Είπαμε ότι η θερμότητα από το θερμότερο στο ψυχρότερο. Με ποιους τρόπους ρέει. Μπορεί να ρέει με τρεις μονάχα τρόπους. Ο πρώτος τρόπος, μετάδοση θερμότητας με αγωγή. Για σκεφτείτε, έχω το αναμένο μάτι της κουζίνας γιατί λέω αναμένω, γιατί αν είναι σβηστό μπορεί να παρέχει θερμότητα το μάτι της κουζίνας. Όχι. Άρα θα πρέπει να πω αναμένο. Το αναμένο μάτι λοιπόν της κουζίνας είναι σε επαφή, δηλαδή ακουμπάει τον εξωτερικό πάτο της μεταλλικής κατσαρόλας. Μεταλλική κατσαρόλα. Ρέει εύκολα η θερμότητα από μέσα. Ρέει εύκολα και γρήγορα. Αν είχα πλαστική θα έλειωνε. Ναι, αλλά η θερμότητα θα έρεε με δυσκολία και αργά. Δεν πρέπει να μπερδεύουμε τους κακούς αγωγούς της θερμότητας με τα έφλεκτα υλικά σώματα. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Και το ξύλο είναι έφλεκτο υλικό σώμα, αλλά από μέσα η θερμότητα ρέει δύσκολα και αργά. Εδώ λοιπόν μεταδίδεται η θερμότητα μέσω αγωγής. Από την πηγή θερμότητας, που είναι το αναμένο μάτι της κουζίνας, στον εξωτερικό πάτο της μεταλλικής κατσαρόλας. Έχω δύο στερεά υλικά σώματα που βρίσκονται σε επαφή. Για δείτε αυτό το παράδειγμα. Γιατί ο Αστερίξ αναγκάζεται να αφήσει το ακόντιο ενώ ο Βελίξ το κρατά ακόμα. Πολύ απλά. Δεν ισχύει το ότι ο Βελίξ επειδή έπεσε μικρός στη χύτρα με το μαγικό φίλτρο έχει περισσότερη δύναμη από τον Αστερίξ. Όχι. Αυτό που συμβαίνει είναι κάτι πολύ απλό. Το δόρυ που κρατούν και οι δύο είναι φτιαγμένο από ατσάλι. Το ατσάλι είναι από τους καλύτερους αγωγούς της θερμότητας. Η θερμότητα ρέει εύκολα και γρήγορα μέσα από αυτό. Ποια είναι η πηγή θερμότητας, η αναμένη φωτιά. Ρέει λοιπόν η θερμότητα και πολύ απλά τι γίνεται. Κάποια στιγμή η θερμότητα φτάνει στο σημείο που ακουμπά ο αστερίξ. Αφήνει λοιπόν τα χέρια ο αστερίξ γιατί ακριβώς Στερεό υλικό σώμα αστερίξ, στερεό υλικό σώμα το μεταλλικό δώρι, βρίσκονται σε επαφή, μεταδίδεται η θερμότητα με αγωγή. Θα αφήσει τα χέρια του ο Βελίξ κάποια στιγμή. Για σκεφτείτε το. Ναι, θα τα αφήσει. Γιατί το δώρι δεν έχει μία ενιαία θερμοκρασία. Αλλά αν βλέπαμε από μέσα από τα μόρια του, επειδή είναι στερεό υλικό σώμα, τα μόρια του στερεού υλικού σώματος είναι κολλημένα το ένα με το άλλο δίπλα, σε επαφή. Και η θερμότητα πάει από το ένα μόριο στο άλλο. Έτσι δεν αποκτά ενιαία θερμοκρασία το μεταλλικό δόρι. Έχω και εδώ ως τρόπο ροής τη μετάδοση θερμότητας με αγωγή. Πάμε σε έναν δεύτερο τρόπο ροής. Ο δεύτερος τρόπος ροής ονομάζεται μεταφορά θερμότητας με ρεύματα. Εδώ υπάρχει κάτι διαφορετικό σε σχέση με τον πρώτο τρόπο ροής θερμότητας. Στον πρώτο τρόπο ροής θυμίζω ότι τα μόρια στα στερεά υλικά σώματα είναι κολλημένα το ένα δίπλα στο άλλο. Δεν αλλάζουν θέσεις, αλλά τι κάνουν όταν ρέει η θερμότητα σε αυτά αρχίζουν να ταλαντώνονται, δηλαδή να κινούνται. Εδώ τα μόρια μετακινούνται, δηλαδή αλλάζουν διαρκώς θέσει. Γι' αυτό η μεταφορά θερμότητα με ρεύματα έχει να κάνει με θερμά, υγρά ή αέρια υλικά σώματα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, το καλοριφέρ. Σκεφτείτε ότι έχουμε μία πενταόροφη πολυκατοικία με κεντρικό σύστημα θέρμανση που βρίσκεται στο υπόγειο. Αλήθεια. Για σκεφτείτε τα καλοριφέρ, τα σώματα των καλοριφέρ που έχουμε στι τάξει μα και στα σπίτια μα. Τι έχουν μέσα, νερό ή πετρέλαιο θέρμανσης, είναι σίγουρο. Έχουν μέσα νερό. Το νερό αυτό ακριβώς είναι το θερμό νερό το οποίο θερμαίνει ο καυστήρας που βρίσκεται κάτω και αρχίζει να κυκλοφορεί με ανωδική κατεύθυνση. Για την ακρίβεια δεν πρέπει να πούμε το κυκλοφορεί, πρέπει να πούμε το μεταφέρεται. Να μεταφέρεται μέσω των υγρών ρευμάτων. Και θα θερμανθούν όλοι οι όροφοι το ίδιο. Ναι, θα θερμανθούν όλοι οι όροφοι το ίδιο. Και όταν φτάσει στο τελευταίο, το θερμό νερό θα μετατραπεί σε ψυχρό και θα αρχίσει την καθοδική κατεύθυνση. Μια διαδικασία όμως που απαιτείται για να έχουμε 100% απόδοση των σωμάτων των καλωριφέριων, είναι μια διαδικασία που είμαι σίγουρο ότι έχετε δει να κάνει ο μπαμπά ή η μαμά. Είναι η μαμα ειναι η εξαερωση Και τι κάνει στην εξαίρεση ο μπαμπά, Πολύ απλά με το κλειδάκι αυτό βγάζει τον αέρα που έχει μείνει μέσα, ώστε να μπορεί να περάσει το νερό, το θερμό νερό, με μεγάλη ευκολία και να μπορέσει να αποδώσει το σώμα του καλοριφέρ στο 100%. Ένα δεύτερο παράδειγμα στο οποίο ισχύει η μεταφορά θερμότητας με ρεύματα, όπου οι θερμές, υγρές ή αέριες μάζες μεταφέρονται ανωδικά, ενώ ταυτόχρονα οι ψυχρές καθοδικά, είναι η περίπτωση του αερόστατου. Το αερόστατο το μπαλόνι, αυτή η αεροστατική σφαίρα όπως ονομάζεται, δεν είναι εξ αρχής φουσκωμένη. Πολύ απλά, τι γίνεται. Το, ο αέρας που υπάρχει μέσα είναι ψυχρός. Είναι ψυχρός, άρα έχω ψυχρές αέριες μάζες, αν θα μπορούσα να το πω. Αν ανοίξω το καμινέτο που είναι από κάτω, πολύ απλά δεν θα μετατραπεί αυτόματα η ψυχρή αέρια μάζα που υπάρχει μέσα στην αεροστατική σφαίρα σε θερμή, αλλά θα αρχίσει να θερμαίνεται το μέρος του αέρα που είναι κάτω-κάτω. Αυτός ο θερμός αέρας θα αρχίσει να μεταφέρεται προς τα πάνω. Προς τα πάνω υπάρχει όμως και ο ψυχρός. Αυτός ο ψυχρός αέρας αρχίζει αρχίσει να μεταφέρεται ταυτόχρονα καθοδικά προς τα κάτω. Αυτόματα θα φουσκώσει η αεροστατική σφαίρα. Όχι. Θα φουσκώσει όταν ακριβώς θα έχουμε γεμίσει με θερμό αέρα και ο θερμό αέρα, όταν έχω θερμό αέρα, ο όγκο του τι κάνει, αυξάνεται. Δηλαδή, έχω το φαινόμενο τη διαστολή. Γι' αυτό το βλέπω φουσκωμένο. Και αν κόψω από κάτω τα σκηνιά ή πετάξω τα σακιά που έχω μέσα στο καλάθι των επιβατών, θα αρχίσει το αερόστατο να ανυψώνεται. Ακριβώ αυτό οφείλεται. Μετατρέπεται η θερμότητα σε κινητική ενέργεια. Και πηγαίνει μπροστά πάνω. Πάμε στον τρίτο τρόπο ροής. Διάδοση θερμότητας με ακτινοβολία. Εδώ έχουμε τους, τον τρίτο τρόπο ροής που αφορά στερεά, υγρά, αέρια υλικά σώματα, αλλά και κάτι ακόμα. Σκεφτείτε, ξέρετε από την ενέργεια ότι ο ήλιος μας παρέχει θερμότητα. Με ποιον τρόπο μπορούσε με μετάδοση θερμότητας με αγωγή. Όχι, αφού ο ήλιος με τους πλανήτες δεν είναι σε επαφή, μπορούσε με μεταφορά θερμότητας με ρεύματα. Όχι και πάλι, γιατί δεν υπάρχει ανάμεσα στον ήλιο και τους πλανήτες ούτε υγρό, ούτε αέριο υλικό σώμα. Ποιος είναι ο τρόπος λοιπόν που διαδίδεται η θερμότητα με ακτινοβολία. Και τι είναι η ακτινοβολία, αυτό είναι κάτι που θα το δείτε και στις τάξεις του γυμνασίου, αλλά καλό είναι να το γνωρίζουμε. Όταν μιλάμε για διάδοση θερμότητας με ακτινοβολία, μιλάμε μέσω κυμάτων. Κυμάτων που ονομάζονται ηλεκτρομαγνητικά και αν μπορούσαμε να τα απεικονίσουμε, θα ήταν κάπως έτσι. Και στην πραγματικότητα τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα εμείς δεν τα βλέπουμε. Εμείς βλέπουμε μονάχα τις ακτίνες του ήλιου ότι είναι ευθείε γραμμές. Αυτές οι ευθείε γραμμές είναι τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα. Και προς τα πού διαδίδεται η θερμότητα όταν έχω διάδοση θερμότητας με ακτινοβολία, προς όλες τις κατευθύνσεις. Ταυτόχρονα, Γι' αυτό το λόγο όταν ζωγραφίζουμε από μικρή τον ήλιο, κάνουμε τις γραμμούλες που είναι οι ακτίνες του γύρω γύρω από τον κύκλο και όχι μόνο προς μία συγκεκριμένη κατεύθυνση. Αλλά ταυτόχρονα διαδίδεται η θερμότητα παντού. Δείτε την περίπτωση του ηλιακού θερμοσύφωνα. Ο ηλιακός θερμοσύφωνας απορροφά θερμότητα από τον ήλιο. Και γιατί κύριε θα μου πείτε τώρα θα πρέπει εγώ να βλέπω το θερμοσύφωνα του γείτονα να είναι σε αυτή τη θέση, δεν μπορούσε να, βάλει, να τον βάλει οριζόντια στο δάπεδο ή κολλημένο κάθετο σε έναν τοίχο. Όχι, γιατί ακριβώς με αυτήν ακριβώς τη στάση που έχει ο ηλιακός θερμοσύφωνας μπορεί να απορροφά καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας όσο το δυνατόν περισσότερη θερμότητα και στη συνέχεια να την παρέχει στο νερό που υπάρχει μέσα σε αυτό το δοχείο το οποίο ονομάζεται boiler. Και έτσι θα μπορούμε να έχουμε για περισσότερη ώρα θερμό νερό από τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Ένα άλλο παράδειγμα, τα νησιά μας. Αλήθεια, τι τους ήρθε ξαφνικά στα νησιά ειδικά του Αιγαίου Πελάγους και βάφουν τα σπίτια τους λευκά για να μπορούμε να απεικονίζουμε τις ωραίες φωτογραφίες και αυτό. Στην πραγματικότητα όμως, ο λόγος που έγινε αυτό είναι ακριβώς γιατί η θερμότητα που διαδίδεται από τον ήλιο είναι αρκετά μεγάλη σε ποσότητα, με αποτέλεσμα αν έβαφαν άλλο χρώμα την εξωτερική επιφάνεια των σπιτιών, τότε η εσωτερική τους επιφάνεια θα ήταν αρκετά μεγάλη θερμοκρασία. Τι πετυχαίνουμε με αυτόν τον τρόπο, να απορροφά η εξωτερική επιφάνεια όσο το δυνατόν λιγότερη θερμότητα. Πάμε τώρα να δούμε και να ελέγξουμε τι καταλάβαμε και τι θυμόμαστε. Με το θερμόμετρο μετάμε α τη θερμοκρασία ή β τη θερμότητα. Σωστά, μετράμε τη θερμοκρασία. Τα μόρια του θερμότερου υλικού σώματος α κινούνται πιο γρήγορα σε σχέση με τα μόρια του ψυχρότερου ή β κινούνται πιο αργά σε σχέση με τα μόρια του ψυχρότερου. Σωστά, κινούνται πιο γρήγορα σε σχέση με τα μόρια του ψυχρότερου. Οι σκουρόχρωμες επιφάνειες απορροφούν α περισσότερη θερμότητα σε σχέση με τις ανοιχτόχρωμες ή λιγότερη θερμότητα σε σχέση με τις ανοιχτόχρωμες. Σωστά, Περισσότερη θερμότητα σε σχέση με τις ανοιχτόχρωμες. Αυτά ήταν που είχαμε να πούμε για τη θερμότητα και τη θερμοκρασία. Η θερμότητα υπάρχει μέσα στη ζωή μας, γύρω μας, σε πάρα πολλά παραδείγματα. Τώρα μπορείτε να ερμηνεύετε κάθε τι που συμβαίνει. Δηλαδή πετύχαμε το στόχο μας. Με τη φυσική ερμηνεύουμε αυτά που οι άλλοι θεωρούν αυτονόητα.